Σχεδόν 9 μήνες μετά την απελευθέρωση της Μποροντιάνκα στα περίχωρα του Κιέβου, τα σημάδια της ρωσικής κατοχής είναι παντού εμφανή. Στο κτίριο που μένει η 63χρονη Χάνα Ρεζνίκοβα, πρόχειρες επισκευές επιτρέπουν στους κατοίκους να μείνουν μέσα, αλλά με τεράστιες δυσκολίες. Ανάβω την ηλεκτρική θέρμανση και το μικρό κλιματιστικό, αλλά δεν είναι αρκετό γιατί εν μέρη είναι χαλασμένο και μετά βίας βγάζει θερμότητα. Σκεπαζόμαστε με μερικές κουβέρτες και έτσι κοιμόμαστε. Οι πιο σκληρές μάχες διεξάγονται τώρα στον Μπαχμούτ της Ανατολικής Ουκρανίας. Οι λίγοι κάτοικοι που έχουν απομείνει πρέπει τώρα να επιβιώσουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό και θέρμανση. Μου υποσχέθηκαν μια νέα σόμπα, αλλά δεν την πήρα ποτέ. Πώς θα επιβιώσουμε όταν το σπίτι είναι παγωμένο? Η Διεθνής Διάσκεψη Υποστήριξης της Ουκρανίας που οργανώθηκε στο Παρίσι δεσμεύτηκε για 1 δισεκατομμύριο βοήθειας προς τον Ουκρανικό πληθυσμό για να περάσει το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλες σχεδόν τις περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Δυστυχώς αυτή είναι μια τυπική κατάσταση για εμάς και αναμένουμε νέα ρωσικά χτυπήματα κάθε μέρα, τα οποία μπορεί να αυξήσουν δραματικά τον αριθμό των διακοπών. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ρωσία καταστρέφει τις υποδομές σε μια προσπάθεια να προκαλέσει μεγαλύτερη πίεση στην Ευρώπη, δημιουργώντας νέο κύμα προσφύγων,